Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων και τα ψυχάς των δούλσου σώτεραν άπαυσου φυλάτων αυτάς εις τη μακαρία ζωή την παρά σου φιλάνθρωπε. Στην καταπαυσήν σου Κύριε όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημώνο κατά πάσης άδειν, και τα σωτήν αρτήσας των επεντημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Αγνή και Άχρατος Παρθένος, είσαι αναφράσκος θύησας, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεομεθά υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, το έτης ειδήσι μοναγώσιν, υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλειώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ της κορυθήρα αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξτε ψυχάς αυτών εν θέδι και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφηστον εφ' της αφορτιών, παρά Χριστώ το θανάτο βασιλίκη θεμονετισόμεθα. Παράσχω Κύριε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών. Ο Θεός των δυνάμεων, ο συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίωνη, ο δια της αρήτου εν ανθρωπίσεως και του επουσίου πάθους, του μονογενούς Υιού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Προτυπώσας και δείξας ημίν, ότι έχει τη θυσία έπεται νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση επάκουσον ημών δεωμένων της εις ισχύος και της εις φιλανθρωπίας. Ισχύς μεν είναι το έθνος ημών διαφυλάτων από νίκησης δίκην οδηγής και από δόξης δόξαν ανάγης. Φιλανθρωπίας δε είναι τα ψυχάς των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλειώς αγωνισαμένων και ηρεκώς πεσόντων. Εν τη χωρία των εκτρεκτών σου κατατάξεις, τούτον γάρ τα πνεύματα ως νέφος ημίν, όντε περίκειται και των οστέων αυτών, η τύμβη τα όρια της πατρίδος γης διαφλάξουσιν, τα δε αυτών τίμια αίματα της ελευθερίας ημών των δέντρων αδρεύουσιν. Ως περαι τη γη τη φάλαγγα των επιλέκτων αποτέλεσαν, ούτω και το ουρανό στρατιάν Αγίων Μαρτύρων συγκροτήσθωσαν. Και ως περ παρανθρώπης τίμια γεγόνασιν, ούτω παρά το Σύο Θεό Άγιε έστωσαν. Τον γάρα γόνα των καλών ηγονίσατο και τον δρόμον οι δίκαιοι αθλητέ νικηφόρος ετέλεσαν. Απόδουσον αυτής ο δίκαιος κριτής τον της δικαιοσύνης Στέφανον. Ήμην τέτης των εκείνων θανάτων εν ευθέρης, νυν ζώσει να παράσχου ο Θεός, αή μνημονεύει της υπερόχου αυτών θυσίας και αναποθήσα στην έκβαση αυτών της αναστροφής, μιμήστε αυτό την Ανδρία. Επίβλεψον Κύριε από ουρανού και από θρόνου δόξη βασιλεία σου και τη άρχουση ημών
την ευλογία σου κατάβεψον, του ενδόξου στρατού της πατρίδος ημών πρόσθετη. Τους γενναίους αυτού η γείτονας ενίσχυε και πάντας ημάς δια της υπερμάχου στρατηγού εις την δίκη οδήγη. Σιγάρε ο Θεός των σωτηριών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματινή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εσύ ανάστα η ζωή και ανάπαυση των ψυχών των κειμένων του σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματινή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ετήσιμον κυριοδόξαση, που και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν. Ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός θεσμών, της ουδίας παρακράτου και παραμόγειας μητρός, των Αγίων Αδόξων και Παρηθών Αποστόλων, τας ψυχάς των εξουσιών μεταστάτων δούλων αυτών, εσκηνέ δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίωση αριθμίσε, ημάς ο Θεός και φιλάνθρωπος και ζήμων Θεός. Αιωνία σας η μνήμη, αξιωμακάριστη και ίμνηστε αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη, αξιωμακάριστη και ίμνηστε αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη, αξιωμακάριστη και ίμνηστε αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Δευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός αναπαύσει τα ψυχά σ' αυτόν, εν θε δίκαια αναπαύονται. Θεός σχολέστον. Κατάθεση στεφάνων. Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, κύριος Χρήστος Χασιάκος. Ο βουλευτής νομού Άρτας, κύριος Χρήστος Γκόγκας. Ο Θεός Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Γεώργιος Κουρτέσας. Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βουργαρελίου, κύριος Χρήστος Πλεύρης. Αστυνομικό τμήμα Κεντρικών Τζουμέρκων. Εκπρόσωπος πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Άρτας, αντιπύραρχος κύριος Κωνσταντίνος Κοτσάνης. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ραδοβυζινών Άρτας, κύριος Γεώργιος Μανιώτης. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Πανυπεροπτικής Συνοσπονδίας Ελλάδος, κύριος Αντώνιος Κοντός.
πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Βουργαρελίου Παλιοκατούνου. Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου. Σύλλογος Βουργαρελιτών Αττικής. Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου «Η Κόκκινη Εκκλησιά». Κύτταρο Τέχνης Τζουμέρκων. Σιγή ενός λεπτού. Όλοι μαζί τον εθνικό μας ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σταθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και στα πρώτα αντριωμένη χεροχαίρενε καριά. Και στα πρώτα αντριωμένη χεροχαίρενε καριά. Και στα πρώτα αντριωμένη χεροχαίρενε καριά. Ακολουθεί χαιρετισμός από το Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων, κύριο Χρήστο Χασάκο. Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που συγκεντρωθήκαμε, για σας που συγκεντρωθήκατε απόψε εδώ, σε αυτή την εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα ευχαριστώ του βουλευτή του νομού μας, τον Χρήστο τον Κόγκα, που είναι μαζί μας, τον εκπρόσωπο της Παναπηρωτικής, εκπροσώπους της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, τους δημοτικούς συμβούλους και αντιδημάρχους του Δήμου μας και τους πολιτευτές του νομού μας, εδώ τον Στάθη του Γιαννούλη και τον Ντίνα του Παπαδημητρίου. Τα είχαμε γράψει και πίστευα ότι η Ντίνα θα έρθει εδώ πέρα να τα διαβάσει πριν από μένα, αλλά έγινε σύγχυση, γιατί σίγουρα κάποιον θα έχω παραλείψει. Και ιδιαίτερα χαιρετήσω και τον πρώην πρόεδρο της Πανεπιρωτικής που τον είδα πριν από λίγο εδώ. Γεια σας κύριε πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάται κάθε χρόνο εδώ με την παρουσία σας. Στην εκδήλωση αυτή ήρθαμε εδώ για να θυμηθούμε ότι σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο συγκεντρώθηκαν στις 15 Μαΐου του 1821 οι οπλαρχηγοί των Τζουμέρκων και των Ορδοβιζίων για να κηρύξουν την Επανάσταση και για να αποκτήσουμε την ελευθερία μας. Παράλληλα έρχονται στο νου μας οι νικηφόρες μάχες που δώσαμε απέναντι στον κατακτητή. Τίποτε όμως δεν ήταν εύκολο και αυτό το διδασκόμεθα από την καταστροφή, την πυρπόληση μάλλον της Χίου, την καταστροφή των ψαρών και την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι ο απελευθερωτικός αυτός αγώνας δεν άρχισε μόνο μέσα στα διοικητικά όρια της Ελλάδος, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, αλλά ξεκίνησε από τη Μολδαβία, από τις παρατουνάβιες περιοχές και από όλα τα Βαλκάνια. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι πολλοί Έλληνες, μορφωμένοι και πλούσιοι που ζούσαν στο εξωτερικό, διέθεσαν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους ή και όλη τους την περιουσία, την έδωσαν στον αγώνα για να μπορέσουν να τον βοηθήσουν και να έχει επιτυχία. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε εμπόρους, πλούσιους που ζούσαν στην Ευρώπη και διέθεσαν και αυτή την περιουσία τους και συμμετείχαν στον αγώνα χάνοντας την περιουσία τους για να βοηθήσουν τον αγώνα. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας δίνει η Ήδρα, ένα νησί με καπεταναίους που είχαν 186 εμπορικά πλοία και αλώνιζαν όλη τη Μεσόγειο και μετέτρεψαν τα εμπορικά τους πλοία σε πολεμικά για να ενισχύσουν τον ελληνικό στόλο. Και τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί από τους ήρωες, τους οποίους σήμερα τιμούμε, χαρακτηρίστηκαν εχθροί του λαού και μπήκαν στη φυλακή. Σήμερα έχουμε αποκτήσει την ελευθερία μας, μας παρέδωσαν οι προγονείς μας μια χώρα ελεύθερη, δημοκρατική. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες στο δημόσιο βίο, ελεύθερα άτομα στο ιδιωτικό μας βίο και στις καθημερινές μας συναλλαγές. Θα σας πω τώρα ένα μικρό μέρος από τον επιτάφιο του Περικλή. Τι είπε ο Περικλής πριν 2450 χρόνια, όπως τα έγραψε ο Θουκυδίδης στον επιτάφιο. Είπε ο Θουκυδίδης στους Αθηναίους: «Στην καθημερινή σας ζωή να μην τσακώνεστε ο ένας με τον άλλον», σε απλά ελληνικά. «Να μην διαμαρτύρεστε, να μην θυμώνετε με τον γείτονά σας όταν κάνει κάτι που δεν σας αρέσει. Να μην βγάζετε μια φυσιογνωμία δυσάρεστη, γιατί αυτό μεν μπορεί να μην βλάπτει τον άλλον, αλλά δεν είναι και αλλά είναι δυσάρεστο». Θα πει κανείς πώς φτάσαμε από το Καραϊσκάκι στην καθημερινή μας ζωή, πώς τα πέρδεψα εγώ δηλαδή. Τα πέρδεψα για να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα, ότι στον πόλεμο χρειαζόμαστε πολεμιστές που να έχουν ιδανικά και αξίες. Στην περίοδο της ειρήνης χρειαζόμαστε καλούς πολίτες. Τα ιδανικά και οι αξίες και στην περίοδο του πολέμου και στην περίοδο της ειρήνης είναι η ίδια, δεν μεταβάλλονται. Ο καθένας από τους ήρωες τους οποίους τιμούμε αγωνίστηκε για το κοινό συμφέρον. Και έτσι και εμείς εδώ σήμερα για το κοινό συμφέρον πρέπει να αγωνιζόμαστε. Γιατί αν ευημερίσουμε όλοι μας, αν ευημερίσει το χωριό μας, αν ευημερίσει το σύνολο, τότε θα ευημερίσει και ο καθένας ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμός από τον κύριο Χρήστο Γκόγκα. Ερεσιμότατε, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, τα ανέφερε αναλυτικά ο κύριος Δήμαρχος, φίλες και φίλοι, συμπατριώτησες και συμπατριώτες, βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε αυτόν τον ιερό χώρο. Τιμούμε την καθιερωμένη επέτειο της έναρξης της Επανάστασης του 1821 για τα Τζουμέρκα. Είναι ιδιαίτερη αυτή η σημασία της απόδοσης τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσίασαν και τη ζωή τους ακόμα, πολλοί από αυτούς, για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Τα ιστορικά γεγονότα, οι πολιτιστικές μας παραδόσεις, τα μνημεία, η πολιτιστική μας κληρονομιά
πρέπει να μεταφέρονται και στις επόμενες γενιές και πρέπει να μεταφέρονται μέσα από τη γνώση. Και δυστυχώς η γνώση σημαντικών γεγονότων, ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων για τον τόπο μας, για τον ομό μας, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και στις άλλες περιφέρειες, δεν τα έχουν οι νέοι άνθρωποι, οι νεότερες γενιές. Άρα λοιπόν θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά η άποψή μου και η πρότασή μου και έχουμε κάνει και αντίστοιχα τώρα τελευταία έχουμε επανέλθει με εισήγηση προς την Υπουργό Παιδείας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα μάθημα τοπικής ιστορίας να διδάσκεται στα σχολεία, στα δημοτικά και στα γυμνάσια τουλάχιστον. Έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι τι έχει συμβεί στον τόπο μας, να αντλήσουμε τη γνώση αλλά και τα διδάγματα, όπως από την Ελληνική Επανάσταση και όπως ανέφερε αναλυτικά ο κύριος Δήμαρχος, υπάρχουν κορυφαίες στιγμές αγώνα, υπάρχουν και στιγμές που θα πρέπει να τις θυμόμαστε για να αποφεύγουμε αντίστοιχες καταστάσεις στην σημερινή μας και στη μελλοντική μας πορεία ως έθνος. Τότε οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν για την ελευθερία από τον Οθωμανικό ζυγό. Σήμερα ο αγώνας για την ελευθερία, αλλά και πάντα υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ο αγώνας για την ελευθερία, σήμερα μέσα από τη δημοκρατία, μέσα από τη διαφάνεια, με την προστασία των δημοκρατικών ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη. Έχουμε πολλά μέτωπα μπροστά μας, απειλείται η εθνική μας κυριαρχία, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την ακεραιότητά μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε μέτωπα κοινωνικά και οικονομικά, με πολλά αδιέξοδα, με πολλά προβλήματα. Χρειάζεται ένας αγώνας για να δώσουμε άλλες δυνατότητες στην κοινωνία και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Και βέβαια, μιας και βρισκόμαστε στα Τζουμέρκα, έχουμε την ιδιαιτερότητα για τις ορεινές μειονεκτικές περιοχές, όπου θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να διατηρηθεί η ζωή, να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο είναι εθνικό πρόβλημα και ως τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μας, στο βαθμό και στο επίπεδο που αναλογεί στον καθένα. Και βέβαια θα πρέπει σε αυτές τις περιοχές να υπάρξουν υποδομές, να υπάρξουν κοινωνικές υποδομές για την υγεία, για την παιδεία, υποδομές που ο πολίτης θα νιώθει ασφαλής. Θα πρέπει να υπάρχουν αναπτυξιακές υποδομές, οδικά δίκτυα, σύγχρονα τεχνολογικά δίκτυα, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να ζήσει και να έχει ευκαιρίες για εισόδημα, για εργασία και για εισόδημα και να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν εύκολα. Είναι η ώρα για ειδικά τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και σε αυτό όλοι μαζί θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε για αυτές τις περιοχές και να τιμήσουμε έτσι και τους τζουμερικιώτες και ραδοβυζινούς και αρτινούς προγόνους μας που αγωνίστηκαν για την ελευθερία για να μπορέσουμε να παραδώσουμε αυτόν τον τόπο με προοπτική μέλλον για όσους ζουν σήμερα εδώ και για όσους θα θέλουν να επιστρέψουν, να επιλέξουν να επιστρέψουν και να ζήσουν εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε αν κάποιος άλλος εκπρόσωπος θέλει να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Θα ακολουθήσουν δύο τραγούδια από τη χοροδία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Σε λέγε Καραϊσκάκη σε λέγε και ο Γιωργάκης λέ και ο Γιωργάκης λέ εγώ μωρέ εγώ εγώ και αλλαγωθήκα. Εγώ και αλλαγωθήκα, συντρόφι.
μη λείπα. Άστε συντρόφοι, μη λείπαστε. Πάω, μωρέ, πάω, πάω ταχύ στην κουλούρη. Πάω ταχύ στην κουλούρη, με στη φανέρωμε, εν είμαι στη φανερωμένη. Πού ναι, μωρέ, πού ναι, βασιλικοί γιατροί, πού ναι, βασιλικοί γιατροί, να γιάνουν την πληγή, ήμουν να γιάνουν την πληγή. Και να κρεμάσω τα αρμάτα, και να κρεμάσω τα αρμάτα ψηλά στο Άγιο Βι, είμα ψηλά στο Άγιο Βι. Τον κουμπό και μαλλονί, ναι.
Τρίτη. Τον Κουγκό και Μαλώνη, Δέλη Πάπα Λεβέντη. Με τα βουνά αρε Μαλώνε, μωρέ Πάπα, Δέλη Πάπα. Και με τα δέντρα κουσέ, Δέλη Πάπα Λεβέντη. Και με τα δέντρα ακούσε, Δέλη Πάπα Λεβέντη. Εσύ σβούνα το κρεβένο, μωρέ Πάπα, Δέλη Πάπα. Και πέφτα του μετσόβου, Δέλη Πάπα Λεβέντη. Δέλη Πάπα Λεβέντη. Εσύ στραλά τον ξέρετε, μωρέ Πάπα, Δέλη Πάπα. Αυτόν τον Πάπα Γιώργη, Δέλη Πάπα Λεβέντη. Αυτόν τον Πάπα Γιώργη, Δέλη Πάπα Λεβέντη. Ούτα μικρό στα γραμμάτα, μωρέ Πάπα, Δέλη Πάπα. Μικρό στα πινακίδια, Δέλη Πάπα Λεβέντη. Μικρό στα πινακίδια, Δέλη Πάπα Λεβέντη. Και τώρα στα γεράματα, μωρέ Πάπα, Δέλη Πάπα. Να αμαρτωλός και κλεφτής, Δέλη Πάπα Λεβέντη. Αμαρτωλός και κλεφτής, Δέλη Πάπα Λεβέντη. Ακολουθεί ομιλία από την κυρία Λουκία Αντωνίου. Ευεσιμότατε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, όσοι παραβρίσκεστε απόψε σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο του Μοναστηριού του Αγιώργιου στο Βουργαρέλι. Το θέμα της ομιλίας μου είναι Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου, Αγία Λαύρα της περιοχής, Σύναξη των Καπεταναίων. Θα αναφερθώ με λιτό και απλό λόγο στον τόπο τον ιερό, στο χώρο και στη Σύναξη των Καπεταναίων. 201 χρόνια από το ιστορικό γεγονός, την έναρξη της Επανάστασης στο Τζουμέρκα και το Ραδοβίζη και τη Σύναξη των Καπεταναίων στον ιερό χώρο του Μοναστηριού του Αγιώργη εδώ στο Βουργαρέλι. Βουργαρέλι, τόπος ιστορικός, αναφέρεται από το έτος 1696 ως εύρωστο οικονομικό χωριό των Τζουμέρκων. Απολάμβανε δημόσιας προστασίας. Η δε μετέπειτα τουρκική διοίκηση ήταν σκιώδης, ήταν εμπορικό κέντρο των Τζουμέρκων, ήταν τσιφλίκι του Μουχτάριου του Αλή Πασά, οικογενειακό κτήμα του Γεωργίου Μπότσαρη, έδρα του Αρματολικίου των Τζουμέρκων και Ραδοβιζίου και είχε προστάτη τον Άγιο Γεώργιο. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου ήταν ακμάζον θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο των χριστιανών των Τζουμέρκων. Είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς με άλλα μοναστήρια της περιοχής, Μονές, Καταράκτη, Ραφτανέων, Γουριανών, Βίλιζας, Κυπίνας, Μελισσουργών, Θεοδωριάνων και Μεροφύλου. Οι ηγούμενοι των μοναστηριών
είχαν απλώσει δίκτυο προστασίας, έκρυβαν αγωνιστές και επαναστάτες, μετέφεραν το μήνυμα της φιλικής εταιρείας και μίλησαν αρκετούς στην περιοχή τους. Μοιημένοι στα της φιλικής εταιρείας στο Βουργαρέλι ήταν ο τοπάρχης Αναγνώστου και ο Χριστόφορος, ο ηγούμενος του μοναστηριού. Ας θυμηθούμε ότι από το μοναστήρι πέρασε και ο Πάτερ Κοσμάς και κάθισε τρεις μέρες. Στο μοναστήρι λειτουργούσε και σχολείο, όπου λέγεται ότι έμαθε γράμματα ο Μάρκος Μπότσαρης. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, με την πλούσια ιστορική παρακαταθήκη, με την επιρροή του ηγούμενου Χριστόφορου, αλλά και για πολλούς στρατηγικούς σημασίας λόγους, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί η Σύνοδος των Οπλαρχηγών των Τζουμέρκων και του Ραδοβιζίου. Αυτό το γεγονός, στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, έδωσε το χαρακτηρισμό στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου «Αγία Λαύρα της περιοχής» και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις «Αγία Λαύρα της Υπήρου». Η σάξια της Αγίας Λαύρας που μαθαίνουμε από τη γενικότερη ιστορία όπου κηρύχθηκε η Επανάσταση την 25η Μαρτίου του 1821 και ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης ο παλαιών πατρών Γερμανών σύμφωνα με αυτά που λέει η ιστορία. Επιπλέον εντάσσεται σε ένα από τα 8 μοναστήρια της Παλιγκινησίας. Αυτά για το τόπο και το χώρο. Τώρα θα αναφερθώ μόνο στο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα στον ιερό αυτό χώρο και να τονίσω ότι η αναβίωση της ιστορικής μνήμης δεν εξετάζει ιδιαίτερες ημερομηνίες. Θα ακουστούν όλες οι εκδοχές. Τις πρώτες μέρες της πολιορκίας του Αλή Πασά από τα σουλτανικά στρατεύματα, οι Τζουμερκιώτες, η Ραδοβιζινή οπλαρχηγή και ο Μάρκος Μπότσαρης συνήλθαν στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι και αποφάσισαν να κηρύξουν την Επανάσταση εν ευθέτω χρόνο, καθώς και κατάρτισαν σχέδιο. Με βάση τα ιστορικά δεδομένα, η πολιορκία του Αλή Πασά από τον Σουλτάνο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1820, αφού από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο τα στρατεύματα συγκεντρώνονταν στο Ιωάννινα. Επομένως, η σύσκεψη στον Άγιο Γεώργιο Βουργαρελίο, όπου παίρνεται η απόφαση και σχεδιάζεται η Επανάσταση στην περιοχή, συντελείται κατά ή μετά το Σεπτέμβριο του 1820. Η εξέγερση στην περιοχή δρομολογείται μετά τη σύσκεψη της Λευκάδας 30 Ιανουαρίου 1821, όπου συμμετείχε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο οποίος στη συνέχεια συνεργάζεται με τον Γόγο Βακόλα και τους Κουτιλιδαίους για την προετοιμασία στρατιωτικών σωμάτων από Τζουμερκιώτες. Ενώ τον Απρίλιο ο Γιαννάκης Κουτελίδας έρχεται σε επαφή με τους οπλαρχηγούς του Ασπροποτάμου. Παράλληλα, ο ικανότατος πρώην μεγάλος βεζίρης Μεχμέτ Χουρσίτ αναλαμβάνει την αρχηγία του πολέμου εναντίον του Αλή Πασά και φτάνει στα Γιάννενα στις 3-15 Μαρτίου του 1821. Αφού αποκατέστησε την ενότητα στο στράτευμα, έστειλε τον Ισμαήλ Πασά με στρατεύματα να καταπνίξει την Επανάσταση στη Δυτική Στερεά για να καλύψει τα νότα του. Τα γεγονότα αυτά, καθώς και ο κίνδυνος καταστολής της Επανάστασης στη Δυτική Ελλάδα, πρέπει να κινητοποίησαν τους οπλαρχηγούς των Τζουμέρκων και της γύρω περιοχής. Έτσι, η πρώτη επαναστατική πράξη πραγματοποιείται στις 30 Μαΐου 1821, όταν ο Γιαννάκης Κουτελίδας και ο Γιώργος Καραϊσκάκης με 30 τζουμερκιώτες χτύπησαν τους Τούρκους στο Κομπότι. Η πράξη αυτή συνιστά και την ανεπίσημη έναρξη της Επανάστασης στην Ήπειρο. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτή η ενέργεια, σίγουρα προηγήθηκε κάποια σύσκεψη των οπλαρχηγών της περιοχής, στην οποία αποφασίστηκε και σχεδιάστηκε η έναρξη της επαναστατικής δράσης στο Τζουμέρκα. Τοπική παράδοση του Βουργαρελίου αναφέρει πως όταν ήταν ηγούμενος στη Μονή Αγίου Γεωργίου ο Χριστόφορος, έγινε σύσκεψη στην οποία πήρα μέρος 200 κλέφτες και πρόκριτοι, μεταξύ των οποίων ο Γόγο Μπακόλας, ο Καραϊσκάκης, ο Μήτρο Κουτελίδας, ο Ράγκος, ο Κουτζονίκας, ο Ίσκος και άλλοι, στην οποία αποφασίστηκε να κηρύξουν την Επανάσταση στην περιοχή των Τζουμέρκων. Τα γεγονότα που ακολούθησαν επιβεβαιώνουν την παραπάνω τοπική παράδοση. Η σύσκεψη πρέπει να πραγματοποιήθηκε πριν από τις 30 Μαΐου 1821. Όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση και τα λοιπά, αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου. Το αναφέρει και ο Δημήτριος Καρατζένης,
αυτή την ημερομηνία. Για το ίδιο γεγονός, ο Κώστας Μαντάς σε δημοσίευμά του στην υπηρετική εστία με τίτλο «Το Μπουργαρέλι της Άρτας και η Μονή Άγιος Γεώργιος» μεταθέτει την ημερομηνία στις 20 Ιουλίου 1821. Γι' αυτό και η εντυχισμένη αναμνηστική πλάκα αναφέρεται ότι η Επανάσταση εδώ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1821 και χαρακτηρίζει τη Μονή του Αγίου Γεωργίου ως Αγία Λαύρα της περιοχής, καθώς όπως γράφει, οι οπλαρχικοί εκήρυξαν την Επανάσταση υψώσαντες στη σημαία με τις ευλογίες του Ηγουμένου Χριστοφόρου. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται από κάποιες τεκμηριωμένες πηγές, αλλά από προφορικές διηγήσεις εντοπίων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η σύσκεψη στον Άγιο Γεώργιο έγινε πριν από τις 30 Μαΐου 1821 και ότι η Επανάσταση στα Τζουμέρκα δεν κηρύχθηκε επίσημα, γιατί όπως αναφέρει ο στρατηγός Μακρυγιάννης, εμείς το πηγαίναμε σκεπασμένο. Δηλαδή η εξέγερση στην περιοχή παρουσιάστηκε ως κίνηση που θα βοηθούσε τον Αλή Πασά κατά του Σουλτάνου για να μπορούν οι Έλληνες να έχουν τη βοήθεια και την υποστήριξη των τουρκαρβανιτών του Αλή, γιατί δεν είχαμε ούτε τα όπλα οι περισσότεροι, ούτε τα αναγκαία του πολέμου όλα. Μετά από τα παραπάνω ερμηνεύονται τα γεγονότα που ακολούθησαν, καθώς οι οπλαρχικοί της περιοχής κατέλαβαν τις διαβάσεις του Μακρινόρους και στις 8 Ιουνίου και 3 Ιουλίου του 1821 συγκρούστηκαν με τους Τούρκους για να μην τους επιτρέψουν να διαβούν προς τη Δυτική Ελλάδα και να καταστήλουν την Επανάσταση. Ο Γόγο Μπακόλας και ο Γιάννης Ράγκος πέτυχαν σημαντικές νίκες στην Αγία Παρασκευή και στο Αυτή, ενώ στις 3 Ιουλίου νίκησαν τους Τούρκους στο Κομπότι και τους υποχρέωσαν να καταφύγουν στην πόλη της Άρτας. Παράλληλα, οι Σουλιώτες πολεμούσαν με τα σουλτανικά στρατεύματα στη περιοχή τους, δημιουργώντας αντιπερισπασμό. Έτσι πέτυχαν με συντονισμένη δράση τη διατήρηση της Επανάστασης στη Δυτική Ελλάδα. Αυτή ήταν η αναφορά στο ιστορικό γεγονός τη σύναξη των καπεταναίων που έγινε εδώ στον ιερό χώρο του μοναστηριού. Θα αναφέρω τα ονόματα αυτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Γεώργιος Καραϊσκάκης, Μάρκος Μπότσαρης, Μήτρος και Γιαννάκης Κοτελίδας από τη Χόσεψη, Γόγος Μπακόλας από τη Σκουλικαριά και ο Μήτρος ο γιος του, ο Σπαΐς από το Τετράκουμου, Σιαδήμας Κουλτούκης Μπότσαρης, Καρανάτσης από τα Θεοδόργιανα, Ανδρέας Ίσκος, Κουτσονίκας από το Ξηρόμερο, Οικονόμου από το Ραδοβίζι, Γιάννης Ράγκος από τα Λεπιανά, Γιάννη Κώστας και Κιτσοπάσχος από τα Πράματα και Ταρακλής από το Δίστρατο. Αυτοί ήταν οι καπεταναίοι με τα παλικάρια τους που συμμετείχαν στη σύναξη που έγινε εδώ στον Άγιο Γεώργιο. Και τώρα θα παρακολουθήσετε αναπαράσταση της σύναξης των καπεταναίων και την κήρυξη της Επανάστασης στα Τζουμέρκα πάνω σε κείμενο το οποίο έγραψε ο συγχωριανός μας Χρήστος Παπαδόπουλος, πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο οποίος παραβρίσκεται απόψε και μας τιμά στην εκδήλωσή μας. Καλή συνέχεια με την αναπαράσταση της σύναξης των καπεταναίων. Καλοκαίρι του 1821, μέσα από απάτητες και απόκριμες στράτες, με τα τσαρούχια σκισμένα και τη φουστανέλα λερή από την ταλαιπώρια, καταφτάνουν εδώ στο μοναστήρι του Άγιου Γεώργη οι οπλαρχηγοί των Τζουμέρκων, του Βάλτου και των Ραδοβιζίων. Κόσμος πάει και έρχεται μέρες τώρα, χωρίς κανένας να ξέρει το γιατί. Απ' την εκκλησιά του Άγιου Γεώργη βγαίνουν διάφοροι ήχοι. Είναι κάτι σαν ψιδοξολογία ή σαν προσευχή αυτό που ακούγεται και σκορπάει τον αέρα, ταράζοντας την απόλυτη ησυχία που μέχρι τώρα κάλυπτε την περιοχή. Και να, στη νότια πόρτα εμφανίζεται σαν όραμα, σαν οπτασία,
η σκελετωμένη μορφή του ηγούμενου Χριστοφόρου, που με την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του αρχίζει να περπατάει πάνω κάτω στο πλακόστρωτο της αυλής με το βαρύ μα ανάλαφρο βήμα του. Σαν κάτι να προσμένει απόψε ο ηγούμενος, σαν κάτι να κατερεί. Αλλά ποιος να ξέρει άραγε, κάποιο καλό ή κακό μαντάτο, ποιος να ξέρει άραγε. Σε λίγο, στην ησυχία της νύχτας, ακούγονται 3 δυνατά χτυπήματα από τον αυλόγερο. Η ανάσα του κόβεται, η αγωνία του κορυφώνεται. Τεντώνει τα αυτιά του και περιμένει. Ακούγονται άλλα 3 χτυπήματα. Γρήγορα φτάνει στην αυλόπορτα και τραβάει την αμπάρα για να την ανοίξει. Την ανοίγει λίγο και κοιτάζει προσακτικά προς τα έξω. Το πρόσωπο του λάμπει από χαρά και μπαίνει μέσα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τα παλικάρια του. Τους πιάνει από το χέρι και τους οδηγεί μέσα στην εκκλησιά. Ελάτε μέσα. Σε λίγο ο ηγούμενος βγαίνει από την εκκλησιά, από την ίδια πόρτα από την οποία είχε μπει, με τον καπετάνιο. Δεν ήθελε να χαλάσει την απόλυτη ησυχία της νύχτας και αρχίζει να κόβει βόλτες πάνω κάτω στο πλατόγυρο της εκκλησιάς. Με βαριά ανάσα, μα ανάλαφρο βήμα. Και να, ακούγονται τα ίδια δυνατά χτυπήματα από την άλλη πόρτα της εκκλησιάς. Τρέχει ο ηγούμενος να δει τι συμβαίνει μέσα στο σκοτάδι, με γρήγορο βήμα. Ανοίγει την πόρτα και μπαίνουν μέσα. Ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Ο Γόγος Πακόλας, ο Γιαννάκης και ο Μήτρος Κουτελίδας, Μάρκο Μπότσαρης. Ο ηγούμενος τους οδηγεί όλους μέσα στην εκκλησιά κι αυτούς. Ελάτε, περιμένω. Απόλυτη ησυχία. Γιατί τόση μυστικότητα απόψε, γιατί τόση ησυχία, κανείς δεν ξέρει. Κανείς τους δεν μπορεί να φανταστεί. Ξαφνικά η πόρτα της εκκλησιάς ανοίγει και παρουσιάζεται ο Καραϊσκάκης κρατώντας στο χέρι του μια λευκή σημαία με κόκκινο σταυρό στη μέση. Τον ακολουθούν ο ηγούμενος και οι άλλοι οπλαρχηγοί. Ο Καραϊσκάκης στέκεται στη μέση της αυλής, σηκώνει ψηλά τη σημαία με το ένα χέρι του και με το άλλο χέρι του
κρατάει το σπαθί του και με σταθερή φωνή λέει: Καπετανέοι των Αγκράπων και των Τζουμέρκων, του Ραδοβιζίου, του Βάλτου και του Ξηρόμερου, καλώς όρισατε στο μοναστήρι του Αγιώργη. Λίγο πολύ ωραία με ξέρετε και δεν σας ξέρω. Καραϊσκάκης. Αλλιώς με λένε Γιώργη της Καλογριάς. Πολλές φορές πολεμήσαμε με το σκύλο τον Αλή και με το Χουρσίτη. Αλλά και πολλές φορές βγάλαμε τα μάτια μας. Πολλές φορές κάναμε πιάτσικο στο βιός μας. Έχω καλά ματάτα από το Μοριά. Κάτι άλλαξε. Εκεί τα αδέρφια μας έμαθα ότι ξεσηκώθηκαν. Χρόνια ρε ο Τούρκος μας πατέει στον Σμέρκο. Χρόνια ρημάζει το βιός μας, το σπίτι μας, τις φαμίλες μας. Εμείς ώρα τι κάνουμε? Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας ή βοηθάμε τον Τούρκο? Καιρός είναι ρε να μονιάσουμε και να ξεσηκωθούμε. Φτάνει πια το Τούρκου το ποδάρι στο σβέρκο μας. Έλα γουμένε, έλα να βλογήσεις αυτά τα άρματα. Θεέ μου παντοδύναμε, χρόνια περίμενα τούτη τη μέρα. Ευλόγησε τούτα τα παλικάρια και τα άρματά τους τη λευτεριά να φέρουν στα Τζουμέρκα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ευλογημένοι να είστε, παιδιά μου. Άντε μου, παλικάρια, σηκωθείτε. Ελευθερία θάνατος! Ελευθερία θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Τούτα τα λόγια είπε ο γέροντας και ξέσπασε στο κλάμα. Και τότε ο Καραϊσκάκης, αφού όρκησε οπλαρχηγούς και παλικάρια, έτρεξε σαν αητός στο καμπαναριό. Ανεβαίνει και υψώνει το λάβαρο της Επανάστασης και η καμπάνα αρχίζει να χτυπά χαρμόσυνα και η λαλιά της τρέχει στον αέρα σαν γοργότερο χελιδόνι στο πέρασμα της οικουμένης με το μήνυμα «Ελευθερία ή θάνατος!» Ελευθερία ή θάνατος! Είχε πιο χαράξει για τα καλά και ο αγώνας για τη λευτεριά είχε κιόλας αρχίσει έτσι απλά χωρίς να το καταλάβει κανείς. Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Δύο λόγια και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι μία εκδοχή
το πώς μπορεί να γίνει τότε. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Επανάσταση στα Τζουμέρκα ξεκίνησε από αυτό εδώ το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια στα παιδιά και ευχαριστούμε πάλι σε εσάς. Θα ακολουθήσουν τραγούδια από τη χοροδία ξανά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Απόψε μας τίμησε με την παρουσία του ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Πέτρος Κωνσταδήμας, και ήταν μεγάλη μου παράληψη που δεν τον αναγγείλαμε στην αρχή μαζί με τους άλλους επισήμους. Με το σουραβλί και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αγριωμένοι ούτε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχισα λιοντάρια στις ράκες στα βουνά. Ούτε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχισα λιοντάρια στις ράκες στα βουνά. Κάλλιωνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για τη μικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για τη μικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους σκλαβιά.
παρά 40 χρόνους πλάβια και φυλακή. Ευχαριστούμε που μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία του χωριού με παραδοσιακούς χορούς και, δημοτική, και στη συνέχεια δημοτική βραδιά. Στην είσοδο έχει ένα μικρό κέρασμα και νερά από την εταιρεία Ποστηλάτα. Σας ευχαριστούμε όλους που παραβρεθήκατε και του χρόνου να είμαστε καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.